Βλε, δείχναμε νωρίτερα και το πρωτοσέλιδο και περιγράφαμε και το δημοσίευμα, λέει ότι η ελληνική πλευρά είχε ενημερωθεί από το πρωινό του Σαββάτου επί της ουσίας για το συγκεκριμένο περιστατικό. Είχατε τέτοια ενημέρωση? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Τζανακόπουλος χθες ήταν ρητός και κατηγορηματικός. Και από τη θέση του είναι και ο καθήλυν αρμόδιος να εκφέρει την άποψη της κυβέρνησης. Δεν επιβεβαιώνουμε κάτι τέτοιο. Διεξάγονται οι απαραίτητες έρευνες. Νομίζω ότι δεν θα ήταν. Επιβεβαιώνεται τι πράγμα, ότι πήγαν οι Τούρκοι και πήραν τη σημαία? Ναι. Γι' αυτό μιλάμε. Ναι. Γιατί το άλλο σκηνικό είναι δεδομένο τι έγινε. Ναι. Νομίζω ότι αν υπήρχε κάτι άλλο, θα είχε προκύψει και στην ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών που έγινε χθες το μεσημέρι. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να μας βάζει την ατζέντα στη δημόσια συζήτηση η Χουριέτ. Η Ελλάδα έχει μία συγκεκριμένη στρατηγική και αυστηρή στρατηγική γύρω από αυτά τα θέματα. Τα ζητήματα της κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι αποτυπωμένα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες, δεν υπάρχουν γκρίζες περιοχές και ούτε θα ανεχθούμε. Μα εδώ οι Τούρκοι δεν λένε αυτό τώρα μόνο. Παρουσία Στόλτεμπεργκ χθες, όπως ακούσατε, ο κύριος Τζαβούσογλου είπε ότι οι Έλληνες λένε ότι είναι δικά τους και εμείς λέμε ότι είναι δικά μας. Δεν λένε γκρίζα. Δεν λένε διεκδικήσιμα. Λένε είναι τουρκικά. Ναι. Άρα κάτι δεν πάει καλά εδώ. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι απολύτως συγκεκριμένη. Και συζητάμε με βάση αυτήν. Τα πράγματα είναι απολύτως καθαρά και ρυθμίστηκαν τα σύνορα. Ωραία, όχι μόνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά σε μια ευρύτερη περιοχή. 5-6 νησιά και να έφτασαν σε αυτή την νησίδα υπάρχει. Μπορείτε να το διαβεβαιώσετε αυτό ότι δεν πέρασαν οι Τούρκοι μέσα εκεί? Εμένα ο ρόλος μου και θεσμικά και βγαίνοντας στην εκπομπή σας εκπροσωπώντας το κόμμα μου δεν είναι να κάνω εικασίες. Ο κύριος Τζανακόπουλος νομίζω χθες ήταν απολύτως σαφής. Και σε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι πολύ, δηλαδή δεν συνέβη το πολύ λεπτά και πολύ εύθραστα και πολύ ευαίσθητα, δεν χωράνε τα όποια νομίζω ή πιστεύω ή θεωρώ. Πρέπει να πηγαίνουμε με βάση την επίσημη ενημέρωση και να έχουμε και δηλαδή όλα τα κόμματα μια συνεννόηση και μια εθνική γραμμή. Κύριε Ζαχαριάδη, ότι εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Εγώ ξέρω ότι είναι το λιμενικό σήμερα το πρωί εκεί. Δεν αφήνει κανένα να πάει στο νησί αυτό που μέχρι χθες πήγαινε όποιος ήθελε και δεν ξέρουμε που βρίσκεται η σημαία. Είναι εκεί η σημαία, εσείς τι ξέρετε? Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τις λεπτομέρειες ούτε του επιχειρησιακού χαρακτήρα και ό,τι γνωρίζω δεν θεωρώ ότι είναι σωστό να συζητιέται σε ένα πρωινό πάνελ. Μα αυτό, ανησυχεί η Ελλάδα αυτό που τα σκηνικά αυτό που στείνονται συνεχώς. Σας απαντώ. Οι Έλληνες ανησυχούν. Βεβαίως. Και οφείλεται να είσαστε συγκεκριμένοι. Αυτή η ανησυχία όμως δεν χρειάζεται να τροφοδοτείται ούτε σκοπίμως, ούτε ασκόπως βάζοντας στην ελληνική δημόσια συζήτηση την προπαγάνδα ή την ειδησιογραφία ή τις αντιλήψεις που προσπαθεί ο Τούρκικος τύπος να βάλει στη δημόσια συζήτηση και είμαστε συνηθισμένοι, κυρία Αναστασοπούλου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαβάζοντας πρωτοσέλιδα από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, τα οποία ποτέ δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται λοιπόν εμείς να αποδείξουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Ζαχαριάδη, τέτοιες πρωτοβουλίες όπως αυτή για την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, με τρεις νεαρούς να πηγαίνουν να υψώνουν σημαίες σε διάφορες βραχονισίδες, βοηθούν τις σχέσεις μας με την Τουρκία αυτή τη στιγμή? Και σας το ρωτώ αυτό γιατί αύριο μπορεί κάποιος άλλος να πάει σε μια άλλη βραχονισίδα και να κάνει ακριβώς το ίδιο. Νομίζω ότι ήταν και σε αυτό το ζήτημα απολύτως κατηγορηματικός χθες ο κύριος Τζανακόπουλος. Η κυριαρχία μας δεν έχει να κάνει με το αν σε ένα σημείο υπάρχει ή δεν υπάρχει σημαία. Είναι σαφής η κυριαρχία της Ελλάδας και στα εδάφη της και στο θαλάσσιο χώρο της από τη συνθήκη της Λοζάνης. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει ηρεμία, πρέπει να κατέβουν οι τόνοι και από τη δική μας την πλευρά, εννοώ στο δημόσιο λόγο, να μην τροφοδοτούμε, διότι είπε προηγουμένως ο κύριος Οικονόμου ένας κόσμος αγωνία, έχει άγχος τι θα γίνει, υπάρχει προκλητικότητα από την άλλη πλευρά, πολλές φορές υπάρχει εξαλωσύνη, θερμές αντιλήψεις. Δεν πρέπει να παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Ναι, πρέπει να είναι ήπιοι οι τόνοι. Βεβαίως όχι να υποτιμούμε ή να κρύβουμε την πραγματικότητα, αλλά να είμαστε στο ύψος της πραγματικότητας.